Θα σου πω ρε μαλάκα γιατί δεν με συμπαθείς. Δεν με συμπαθείς γιατί είσαι ρατσιστής, γιατί είμαι κοντός. Όχι, δεν σε συμπαθώ γιατί εξαιτίας σου θα πεθάνουμε. Δεν έχει σημασία. Τέλος πάντων, κάνουμε ένα review των Die Hard 3 with the Vengeance. Ας το κάνουμε. Άντε πάμε. Έχεις βαρεθεί να βλέπεις την ίδια νερόβραστη ταινία δράσης ξανά και ξανά? Κουράστηκες από τα CGI και τις μπλε ακτίνες στον ουρανό που κάνουν όλες τις ταινίες δράσης να μοιάζουν με video game? Ψάχνεις για μια εποχή που οι επικές ατάκες και οι καλοί διάλογοι ήταν εξίσου σημαντικοί με τις εκρήξεις? Ευτυχώς για σένα ήρθαν τα Μπρόσκα, μια εκπομπή για ταινίες δράσης που σέβονται τον εαυτό τους. Οι πρωταγωνιστές μας δεν είναι μοντελάκια της Calvin Klein, είναι αληθινοί άντρες με τρίχα, κοιλιά και καράφλα. Οι ηρωίδες μας δεν είναι αδύνατα κοριτσάκια που παριστάνουν τους νίντζα, είναι γυναικάρες που καρφώνουν σύριγγες σε μάτια και τις πάνε για να μείνει μέσα η βελόνα. Ξέχνα τις αδιάφορες cringe ατάκες από ηθοποιούς παιδαρέλια. Shut up, bitch! Τα Μπρόσκαρ έχουμε ατάκες που αλλάξαν τη motherfucking ροή της ιστορίας. Welcome to the Rock! Από βετεράνους του Hollywood που δίνουν ερμηνεία καριέρας και παίρνουν το ρόλο τους στα σοβαρά. Fuck you and your family! Now, come! Today, I'm gonna kill the motherfucker. Μπρόσκαρ, για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι καινούργοι. Dylan, you son of a bitch! Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο τρίτο επεισόδιο της σειράς Μπρόσκαρ. Είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Μάικιους. Ναι, παιδιά, αυτή τη στιγμή, Βαγγέλη, πρέπει να σκυπάρουμε κάποιες εισαγωγές, γιατί πρέπει να μπούμε σε αυτή την ταινία όσο πιο γρήγορα γίνεται. Όπως σκύπαρε και η ταινία εισαγωγές, Μιχάλη. Μπρά, ακριβώς, μαλάκα! Ναι, ξέρω ακριβώς τι εννοείς, διότι η ταινία, κυρίες και κύριοι, δεν μασάει τα λόγια της. Κόβει το λίπος πολύ γρήγορα το περιττό. Δεν έχει χρόνο για τις μαλακίες. Ακριβώς. Είναι 2 ώρες. Ανελαίει το ξύλο στο κεφάλι. Παιδιά, όπως καταλάβετε, σήμερα θα κάνουμε το αριστούργημα του 1995 του John McTiernan. Πολύ σκληρός για να πεθάνει η εκδίκηση. Το 3 δηλαδή και όχι το 1. Από τον σκηνοθέτη του Predator, αν δεν κάνω λάθος. Γενικά, ο John McTiernan είναι η ήρεμη κρυφή δύναμη της παιδικής ηλικίας. Θα εκπλαγείς ποια έχει σκηνοθετήσει. Θα μπορούσαμε να στα πούμε τώρα, αλλά να πάμε γραμμηθεί. Δεν έχουμε δεν χρόνο. Μην, Μιχάλη, είναι περιττά αυτά που λες. Το Die Hard 3 είναι φρενήρης, ασταμάτητη δράση, ασταμάτητα jokes. Ωραίο τίμιο χιούμορ. Χωρίς ανάσα, το βλέπεις και δεν παίρνεις ανάσα. Ναι, είναι σαν να είναι η τελευταία μάχη, αλλά σε όλη την ταινία. Ας διαβάσουμε την βασική υπόθεση του Die Hard 3 with a Vengeance. Έτσι ακριβώς όπως την πήραμε από το DVD Club. Το Zeppelin DVD Club στην Κυψέλη. Το αγαπάμε, το στηρίζουμε και μας στηρίζει και αυτό. Να πάτε να το επισκεφτείτε. Να μην πάτε να ρωτήσετε αν έχετε αυτή την ταινία, να την ψάξετε. Πολύ σκληρός για να πεθάνει η εκδίκηση. Έγχρωμο, διάρκεια 123 λεπτά. Έγχρωμο. Ένας παρανοϊκός τρομοκράτης ανατινάζει με βόμπα ένα πολυσύχναστο εμπορικό κέντρο στη Νέα Υόρκη, σκορπίζοντας τη φρίκη και το θάνατο και απειλώντας να πυροδοτήσει κι άλλες. Μια ολόκληρη πόλη εχμάλωτη του πανικού. Και μόνον ο υπαστινόμος Μακλέιν, ένας ράμπο το μεγαλουπόλεον, με μυαλό και χιούμορ 2 φορές πιο τρελό από αυτόν. Αυτός είναι τρελός, ρε, είναι τρελός! Και 2 φορές πιο τρελός από αυτόν μπορεί. Α, είναι με μυαλό και χιούμορ και 2 φορές πιο τρελός από τον τρομοκράτη. Α! Κλείνει παρένθεση, μπορεί να τον σταματήσει. Έστω και αν πρόκειται να ζήσει τη χειρότερη και ίσως την πιο επικίνδυνη μέρα της ζωής του. Bonus features, trailer. Τέλος πάντων. Πρώτη φορά η περίληψη μιας ταινίας σου λέει τόσο τίποτα για την ταινία. It doesn't even begin. Όχι. Οπότε αναλαμβάνουμε εμείς αυτήν εδώ τη δουλειά. Αλλά πριν μπούμε, Βαγγέλη, όλοι ξέρουμε τι ώρα είναι. Ναι. Βαριέσαι? Τέλεια! Ήρθε η ώρα να βάλεις στη ζωή σου το World of Warships. Το πρώτο δωρεάν games στην ιστορία των δωρεάν games που είναι actually καλό. Ξέρεις πάρα πολύ καλά τι εννοώ. Έχεις παίξει πολλά free to play games. Ξέρεις τι εννοώ. Τέρμα τα παιχνίδια που όλη μέρα σε αναγκάζουν να μαζεύεις μελιτζάνες και να ταιριάζει καραμελίτσες και διαμαντάκια. Στο World of Warships θα κάνεις τις πιο επικές ναυμαχίες παρέα με συμμάχους και αντιπάλους από όλο τον κόσμο. Θα μαστεράρεις καταδρομικά, φρεγάτες, αντιτορπιλικά και ό,τι άλλο είδος πολεμικού πλοίου μπορείς να φανταστείς με ένα και μόνο σκοπό. Να στείλεις την αντίπαλη ομάδα στο ντουλάπι του David Jones. Το World of Warships δεν έχει ταβάνι. Πάντα υπάρχει εκεί έξω κάποιος καλύτερος από σένα για να σε προκαλέσει. Πάντα υπάρχει αυτή η μία στρατηγική που περιμένει εσένα να την ανακαλύψεις. Το World of Warships είναι, πώς να το πω ρε φίλε, είναι αυτό που λέμε, ποια είναι η λέξη, ενδιαφέρον. Ακριβώς φίλε μου, αν ψάχνεις αυτό το mobile game που θα σε απασχολήσει παραπάνω από μία επίσκεψη στην τουαλέτα, το βρήκες. Κατέβασε το World of Warships εντελώς δωρεάν από το link στην περιγραφή και μπες στη μάχη. Αλλά πριν περάσουμε στην αφήγηση αυτής της φρενήρους, όπως είπαμε, ταινίας, ήρθε η ώρα για το fuck yeah moment.
όπως έχουμε ξαναεξηγήσει και θα σταματήσουμε σε λίγο να εξηγούμε. Σιγά σιγά γίνεστε παλιοί. Είναι η στιγμή που όλη η αντρίλα της ταινίας αποστάζεται και κορυφώνεται σε μια στιγμή που πονάει λίγο η καρδούλα σου εδώ πέρα. Νιώθεις αυτές τις πεταλούδες στο στομάχι που έχεις το πρώτο ραντεβού. Που ερωτεύεσαι την ταινία. Ναι, ρε φίλε, και θες να το μοιραστείς με όλους ή να το ξαναθυμηθείς με όλους. Ναι, ναι, ναι. Πες μου το fuck yeah moment σου. Το fuck yeah moment του Βαγγέλη είναι σχεδόν στο τέλος της ταινίας. Ναι. Spoiler alert. Είναι όταν ο νέρντουλας που απενεργοποιεί τις βόμβες βρίσκει τη βόμβα τέλος πάντων στο σχολείο. Έχει εκενωθεί το σχολείο και είναι σε φάση του λένε: λοιπόν, βγάλαμε τα παιδιά έξω. Έλα, βγες και εσύ γιατί μένουν τρία λεπτά και δεν προλαβαίνεις. Μαλάκα, γρήγορα, φύγε όπως είσαι. Οκ, okay, σηκώνεται να φύγει και μετά ακούει τον ασύρματο: α, έχουμε παιδιά ακόμα παγιδευμένα στο κτίριο. What's going on, Walter? We still have kids in the building. Και χωρίς να αλλάξει φάτσα ο τύπος. Τίποτα, τίποτα. Ούτε ανοικοκλείς τα μάτια. Ούτε ανοικοκλείς τα μάτια, ναι. Μένω. Τότε να απενεργοποιήσω. Αααα, δεν μπορώ, μαλάκα. Χαίρετε και βλέπετε το μουσιμό. Δεν ξέρω αν έχει, έχει αλλάξει φάτσα με από την ανατριχίλα, μαλάκα. Καταπληκτικό fuck yeah moment. Και δεν είναι καν με τον πρωταγωνιστή μας. Είναι μέρος. Όχι. Σχεδόν κομπάρσο. Έχει πολύ λίγο χρόνο στη ταινία. Όλα τα Die Hard movies το έχουν αυτό. Και ο πιο μικρός beat character έχει μια μικρή ιστοριούλα. Ναι, έχει ναι, κάτι ναι. Της μικρό. Η δική σου ποια είναι, Βαγγέλη? Λοιπόν, Μιχάλη, χαίρομαι που μου κάνεις αυτή την ερώτηση. Εγώ δεν έχω fuck yeah moment. Και θα σου εξηγήσω γιατί. Δεν είναι ότι η ταινία δεν έχει fuck yeah moment. Και αν για μένα υπήρχε μια fuck yeah moment, ενδεχομένως ήταν αυτή που είπες και εσύ. Αλλά καθόμουν και σκεφτόμουν αυτή που είδαμε αυτή την ταινία και μετά στο σπίτι μου και μέχρι να έρθω εδώ το εξής. Ότι δεν είναι η ταινία όπως είναι ο Βράχος, όπως ήταν ο Μονομάχος που έχουμε κάνει, που έχει ταινία-ταινία, πικ. Ταινία-ταινία, πικ. Ταινία-ταινία, πικ. Είναι μια ταινία που ξεκινάει, πικ, και μετά πάει έτσι. Ναι, μαλάκα. Και τελειώνει. Δεν θέλω να βάλω μια fuck yeah moment, γιατί αυτή η ταινία με σήκωσε στην αρχή και με πήγε καροτσάκι μέχρι το τέλος με απανωτές fuck yeah moments. Είναι μια τεράστια. Φωοο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 oo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 
Γιατί είναι οι ατάκες πέφτουν μαλάκα, έτσι. Σε αυτό συμφωνώ, δηλαδή. Παιδιά, όταν λέμε συνέχεια, εννοούμε περίπου ανά 10 λεπτά στην ταινία. Ποια 10 λεπτά, ρε μαλάκα. Μπορεί να λέει και πολύ. Ναι. Ανά 2-3 λεπτά στην ταινία κατά μέσο όρο, έτσι. Και από όλους. Δεν είναι ότι τις λέει ο Τζον Μακλέιν ο Μπρους Γουίλις. Όλοι πετάνε ατάκες, ναι, όλη τη γαμημένη ώρα. Είναι τόσο διασκεδαστική ταινία, μαλάκα. Η ώρα πέρασε. Ας πρέπει να ξεκινήσουμε λοιπόν. Βαγγέλη, με τι ξεκινάει αυτή η ταινία στο 1 λεπτό και 38 δευτερόλεπτα, όπως έχω πει και σε μπραφ. Με τι άλλο θα μπορούσε να ξεκινήσει αυτή η ταινία από μία έκρηξη. Μαλάκα, κατευθείαν. Δεν έχει διάλογο, ξεκινάει. Τι είναι ο διάλογος, Μιχάλη. Πρόσεξε τη λεπτομέρεια. Έχει το τραγούδι των τίτλων αρχή. Ναι. Και όταν είναι η έκρηξη, σταματάει. Το τραγούδι το κυριολεκτικά θα μπορούσε να έχει τον κλασικό ήχο του pick-up. Jump cut λοιπόν στο αστυνομικό τμήμα, όπου προφανώς γίνεται τη πουτάνα. Στην τηλέφωνα το κέντρο. Παρεμπιπτόντως, γαμάει που είμαστε πριν την 11η Σεπτεμβρίου και μια έκρηξη σε κεντρικό δρόμο της Νέας Υόρκης. Απλά αντιμετωπίστε από το local αστυνομικό τμήμα. Ποιον detective θα αναθέσει αυτή την υπόθεση? Το Johnson, yes, sure, what the fuck not. Ποιος κάνει περιπολιακή σύντονα. Σκάει λοιπόν η εικόνα εκεί πέρα και του λέει στον captain, έχεις τηλέφωνο? Not now, Connie. Και του λέει Walter. I think you better take this. Θα μπορούσε να πει ο διοικητής, ο στρατηγός χαμηλή είναι. Όχι, αλλά και αυτό πρέπει να το πάρεις. Major Case Unit, Inspector Cobb. Said Simple Simon to the pieman going to the fair, give me your pies. Είναι ο Simon Gruber, ο κακός της ταινίας μας, που είναι ο υπεύθυνος για την έκρηξη και λέει, ναι, γεια σας, είμαι ο υπεύθυνος για την έκρηξη. Λέει ο διοικητής του τμήματος, θέλω να μιλήσω με τον υπεύθυνο. Και λέει ο Simon, είμαι ο υπεύθυνος για την έκρηξη. Ο ίδιος. Και λέει, θέλω τον John McClane, γιατί έχουμε ιστορία, or some shit. Και ο Captain απαντάει, he's on suspension. Είναι suspended, είναι σε διαθεσιμότητα. Ναι. Για να καταλάβετε, παιδιά, πόσο καθόλου χρόνο δεν έχει ταινία για τις μαλακίες σας. Στις περισσότερες ταινίες δράση τέτοιου τύπου, κάπου στα μισά της ταινίας ο ήρωας του λέει, ακριβώς, είσαι suspended, give me your gun and your badge. Ναι, γιατί το παρατράβηξε λίγο και δεν το δέχεται ο αστυνομικός. Όχι σε αυτή την ταινία. Σε αυτή την ταινία ξεκινάει ήδη suspended. Έχει γράψει το κόντερ μαλακίες και τον έχουν ήδη βγάλει εκτός. Δεν έχω χρόνο να σου δείξω πόσο για τον Μπούτσο είναι ο χαρακτήρας του πρωταγωνιστής, μαγόρι μου. Well, you better find out what rock he's under. Βρες κάτω από ποιο βράχο σαπίζει, σήκωσε τον και φέρ τον, παιδί μου, ή ξύ τον κάτω από τη σώρα του παπουτσιού σου και φέρ τον εδώ. Ωραίες ατάκες. Ή κάτι παραπλήσιο. Οπότε βλέπουμε τον αγαπημένο μας John McClane, Παύλα Bruce Willis. Μια εποχή που ο Bruce Willis ακόμα νοιαζότανε
για τις ταινίες που έπαιζε. Ναι. Είχε τόσο μεράκι. Hey, Walter, how about you mind your fucking business about Holly, huh? You and Simon fucking up a perfectly good hangover. Μαλάκα, ο Bruce Willis είναι αναντικατάστατος αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν έχει υπάρξει ηθοποιός που να ισορροπεί τη δράση και την κωμωδία ναι. τόσο καλά όσο ο Bruce Willis ως John McClane συγκεκριμένα. Ναι, 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 ναι. Έχουν προσπαθήσει πολύ. No. Είναι λοιπόν ο Bruce Willis ένα φορτηγό της αστυνομίας όπου τον πηγαίνουν στην πρώτη αποστολή που του είχε αναθέσει ο Simon. Είναι ήδη με το άσπρο φανελάκι του. Είναι ήδη με το άσπρο φανελάκι και έχει hangover. Του δίνουν 18 χάπια, τα κριτσανίζει σαν καραμέλες και τα καταπίνει, ξέρεις, κλασικά night. Με καφέ. Αυτό που μας αρέσει στα Die Hard είναι να βλέπουμε ότι ο πρωταγωνιστής μας δεν είναι από ατσάλι, ρε φίλε, και ότι ξεσπασανίζεται κλπ. Σε αυτή την ταινία ήδη ξεκινάει μισοπεθαμένο. Ναι, ναι, ναι. ναι. Είναι... Ξέρεις ήδη ότι είναι άνθρωπος. Πρακτικά νεκρός. Μπράβο. Εδώ υπάρχει και μια φαινομενικά περιττή ατάκα που κάνει λίγο μπάντερο ο Bruce Willis με έναν συνάδελφο που λέει. Hey, what was the lottery number last night? 467. Still betting your badge, Rick. 69.91 every week. Κράτα το αυτό, κράτα το, κράτα το, βάστα το. Τίποτα βάστα δεν είναι τυχαίο σε αυτή την ταινία. Έχει ζητήσει ο Σάιμον να τον πάνε στο Χάρλεμ, ένα γκέτο είναι. Στη Νέα Υόρκη, με πολλές συμμορίες μαύρων, μαύρων και μπράβο. Και έχει ζητήσει ο Σάιμον να αφήσουν σε μια γωνία συγκεκριμένη τον Μπρους Γουίλις. Στην πιο κακόφημη γωνία, ναι, θα έλεγε κάποιος. Γυμνό και να φοράει απλά ένα πλακάτ εδώ που γράφει I hate niggers. Στη σήμερα ημέρα δεν μπορείς να το πεις στο γαμημένο YouTube και ναι. κάποτε οι ταινίες. Είναι αυτό. Δεν εκφέρω προσωπική άποψη, προφανώς. Ναι, ξέρεις κάτι. Η ταινία καλά κάνει και στο βάζει έτσι. Σε σοκάρει και σε κάνει να νιώθεις και εσύ λίγο άβολα με την ναι. παρουσία αυτής της λέξης. Μάντεψε. Όσο άβολα και περίεργα νιώθει ο Bruce Willis εκείνη την ώρα. Είμαι σίγουρος ότι μέσα στο σινεμά όταν το είδε ο κόσμος θα ήταν λίγο έτσι. Oh. Λίγο, και θα κοίταγε γύρω του, μήπως είναι μαύρη, ξέρω. Ναι, ναι, ναι. Μάντεψε, μαλάκα! Λέγεται εμπάθεια χαρακτήρα και μια καλογραμμένη ταινία στο προκαλεί αυτό το πράγμα. Μπράβο. Γνωρίζουμε παράλληλα και τον συμπροταγωνιστή της ταινίας, τον Zeus, ναι. που τον παίζει ο Samuel L. Jackson. Ήταν η τέταρτη ταινία του ή κάτι τέτοιο. Ήταν πολύ νωρίς. Τον έβλεπες και λέγες, α, παίζει και αυτός! Είναι η φάση, ρε φίλε, που είχε παίξει Jurassic Park, Pulp Fiction, είχε κάνει ένα κάμεο στον πρίγκιπα της Ζαμούντα, συγγνώμη. Δεν θυμάμαι. Ναι, ναι, ναι. Anybody move, I'll blow your fucking head off. Και τον βλέπεις εσύ και λες, ο Θεούλης από το Pulp Fiction. Ελπίζω να παίζει ακριβώς τον ίδιο ρόλο. Α, τέλεια, παίζει ακριβώς τον ίδιο ρόλο. I love that guy. Ο οποίος με το που βλέπει τον Bruce Willis είναι σε φάση σκάτα. Είναι καλούλης γενικά. Είναι υπέρ της κοινότητάς του, γενικά στηρίζει. Ναι, ναι, ναι. Αλλά είναι λίγο ρατσιστής. So who's gonna help? We're gonna help ourselves. And who do we not want to help us? White people. That's right. It's okay, it's fine. Έχει υποφέρει ο άνθρωπος και είμαι σίγουρος ότι κουβαλάει ένα σταυρό. Πάει τέλος πάντων να επέμβει εκεί. Προφανώς υπάρχει γκάν κοντά που δεν γουστάρει αυτό που βλέπει. Προφανώς και ο Samuel Jackson, ο Zeus, σώζει ουσιαστικά τον Bruce Willis. Ναι, με τα βίας ξεφεύγουν, τους πάνε μπουκάλια στην κεφάλια, μπαίνουν σε ένα ταξί άρων-άρων. Να πω εδώ ότι όλα αυτά έχουν γυριστεί στην actual γειτονιά του Harlem. Ναι. Όλη η ταινία είναι γυρισμένη σε location στη Νέα Υόρκη, το οποίο, ρε φίλε, άμα δεν το δεις, δεν θα καταλάβεις τη διαφορά με τις σημερινές ταινίες. Το βλέπεις και είσαι κάπως. Γιατί μου γλυκένει το ματάκι, και, και μετά συνειδητοποιείς ότι δεν υπάρχει κανένα green screen. Ναι. Πάνε πίσω στο τμήμα Ρονάρων, όπου έχουμε και το πρώτο μεγάλο τηλεφώνημα. Σωστά. Του Jeremy Irons. Γιατί γελάς, Βαγγέλη? Γελάω γιατί σε αυτή την ταινία όλοι οι χαρακτήρες προτιμούν να πούν μια τάκα και ένα. Ναι, ένα καλό comeback. Ένα καλό comeback να κάνουν σε αυτόν που μιλάνε, στον συνομιλητή τους, παρά να κάνουν κάτι χρήσιμο. Οπότε. Ναι, μπορεί εκείνη την ώρα άλλο να κρέμεται από ένα γκρεμό και να λέει δώσ' μου το χέρι σου και να βρει. Αν δει καλή ατάκα θα την πει. Ναι, ναι, ναι. Οπότε στην αρχή που έχουν αυτή την πρώτη συνομιλία με τον Jeremy Irons, τον κοροϊδεύουν. You interfered with a well laid plan. Yeah, well you can stick your well laid plan up your well laid ass. Και ο Jeremy Irons τους κλείνει το τηλέφωνο. Είναι αγαμίσου. Είμαι τρομοκράτης. You can stick your well-laid plan up your well-laid ass. Κλικ. Και ο τύπος είχε ατινάξει ένα εμπορικό κέντρο μία ώρα πριν. Ναι ρε μα. Dude. Δεν είπαμε ότι θέλουμε να κάνεις το επίσημο negotiation με τον τρομοκράτη, αλλά τουλάχιστον κρατά λίγο τους τόνους κάτω. Ναι ρε μαλάκα. Ο Bruce Willis δεν του λέει κάποια στιγμή, να σου πω, έλα από εδώ ρε μαλάκα, έλα από εδώ να λογαριαστούμε. Ναι, 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 ναι. Κυριολεκτικά δεν λέει αυτό. Ναι, ναι, ναι. Why don't you come on down here to police plaza and we'll figure this out like a couple of men, huh? Δεν έχεις από εδώ να τα πούμε. Ποτέ έγινε φάρσα φουσέκι, μαλάκα, το βίντεο. Σε ένα σημείο είναι μόνο ατάκες φουσέκι και λέντι. Θα έρθω από εκεί. Πίσω από το κάραβελ, φέρε και το μαχαίρι σου. What? Τους λέει ότι υπάρχουν πολλές βόμβες σπαρμένες ναι. στην πόλη, όπως διαβάσαμε και τώρα. Και η επόμενη είναι στο τάδε σημείο σε ένα τηλεφωνικό θάλαμο και να πάει ο Τζον Μακλέιν και ο Σαμαρίτης, έτσι όπως λέει. Ναι, ναι, ναι. Αφού Σάμιλ Τζάκσον. Θέλω και τον Σάμιλ Τζάκσον. Ο Σάμιλ Τζάκσον είναι σε φάση.
Fuck you, I'm out. I'm not jumping through hoops for some psycho. That's a white man with white problems. You deal with it. Αυτά είναι τα λεγόμενα white people problems. Δεν με νοιάζει. Και εκεί που πάει να φύγει, μπαίνει μέσα ο νέρντουλας του αστυνομικού τμήματος, ο bomb technician, ο Charlie που ήταν από το Fuck You Moment μου, ο οποίος τους δείχνει μια βόμβα. Εκεί είναι, ξέρεις, που η ταινία σου κάνει establish τον μηχανισμό της βόμβας. Και το impact που θα έχει αν σκάσει, ναι, για να καταλάβεις το μέγεθος είναι... του προβλήματος. Ναι, είναι υποχρεωτικά πλάνα που πρέπει να τα δεις για να έχεις μια ιδέα μετά. Αλλά τα κάνουν πολύ ευχάριστα. Ναι, ρε φίλε, αυτό είναι όλοι τόσο Νέα Υόρκη. We can't stand here with our thumb up our ass waiting for this freaking thing to blow up. It's Christmas, you could steal City Hall. No, the aqueduct, the water aqueduct. You know what I should argue? I won't argue, no matter how stupid it is. Asshole! How's that, asshole? Yeah, how you doing? I'm walking here, hey, New York. Είναι όλοι έτσι, no, αλλά είναι φανταστικό. Η βόμπα, να πούμε ότι είναι 90s βόμπα. Μείτε. Είναι αυτή με τα δύο υγρά που άμα ανακατευτούν θα κάνει boom. Μας αρέσαν πάρα πολύ αυτό. Όταν είχα πρωτοδεί αυτή τη βόμβα, ήμουν φάση, μα λέει, that's fucking badass. Και ήταν σε φάση ο πυροκροτητής της, μπορεί να το πάρεις και με τηλέφωνο. Και σε φάση, αποκλείεται, μαλάκα. Δεν γίνεται να πάρεις όπου θες τηλέφωνο. Είναι 1995. Και του λέει ο Bruce Willis του Samuel Jackson, φίλε, αυτή τη βόμβα μάντεψε που τη βρήκανε. Τη βρήκανε στο Χάρλεμ. Αυτός ο τύπος δεν αστείευεται. Δεν αστείευεται. Ψέματα. Δεν είναι white people problem, είναι και δικό σου πρόβλημα. Ψέματα του λέει για να τον πάρει με το μέρος του. Και όντως πάνε στο τηλεφωνικό θάλαμο. Ναι, πάνε στο τηλεφωνικό. Η πρώτη αποστολή ξεκίνησε με την ταμπέλα που έλεγε I hate niggers. Μπράβο. Η δεύτερη αποστολή ξεκινάει κάτι πιο light, αλλά still politically incorrect. Hey, they made it to the phone, but there's a problem. What do you mean? How big a problem? Oh, about 300 pounds. Fat joke! Ρούφα το μαλάκα! Χοντρή Κάρεν μας κλείνει τον δρόμο και ένας μαύρος μας... Get the fuck out the phone! Get out the damn phone, lady! Police business! 1995, Σηκώνει λοιπόν ο Bruce Willis στο τηλέφωνο, Σάιμον ευριασμένος. Γιατί καθυστερήσατε, με ποιον μίλαγες? Why was the phone busy? Who are you calling? The psychic hotline. Ναι, με ένα medium. Psychic hotline. Και να του λέει, τι ερώτηση είναι αυτή, είναι... Δημόσιο τηλέφωνο, λέει οποιοδήποτε μπορεί να μιλάει. Επίσης είμαι δολοφονικός τρομοκράτης. Δεν έχει σημασία, είναι το Die Hard with a Vengeance, πούλωνε. Και τους λέει ότι έχει μια βόμβα μέσα στον Τενεκέ και πρέπει να λύσουν ένα γρίφο. Το οποίο ο Ζους. Shut up, McClane, I'm good at this. Seven guys and seven wives. Shut the fuck up, McClane. Το λύνει πανεύκολα, μας δείχνει, μας κάνει establish η ταινία ότι ο Ζους γενικά είναι. Το brain. Είναι the brains of the operation. Μα ο Bruce Willis μάντεψε. Δεν είναι καθόλου the brains. Έχει τις στιγμές του, αλλά όχι. Ναι, ναι, ναι. Μια στιγμή μπορεί να θυμηθεί ότι έχει. Τελικά λύνουν το γρίφο, παίρνει τηλέφωνο του Jamie Ryan, αλλά τους λέει αργήσατε 10 δευτερόλεπτα. Boom! Αλλά. Δεν υπάρχει boom. Του τρόλαρε. Ναι, και αυτοί πέσαν κάτω και σαν του τρελού. Και θυμάστε τη σκηνή που μετά περνούσαν οι. Αφού έχει πέσει κάτω ο Σάμιουελ Τζάκσον γιατί φοβήθηκε τη βόμβα, περνάνε ο κόσμο και του δίνει χρήματα γιατί νομίζουν ότι είναι άστεγο. Ναι, ναι, ναι. Και αυτή η σκηνή δεν κάνει establish κάτι. Είναι θεωρητικά άχρηστη. Του στέλνει σε ένα μέρο για βόμβα, τελικά δεν υπάρχει βόμβα και μετά του λέει. Εντάξει, πέρα από την πλάκα τώρα, η αληθινή αποστολή είναι αυτή. Θα μπορούσε να λείπει αυτό το 7 λεπτό, αλλά γιατί αυτό το 7 λεπτό κάτι κάνει. Κάνει establish. Πάρα πολλά πράγματα, έχει πάρα πολύ πληροφορία σε αυτό το δευτάλεπτο. Ο Ζους είναι έξυπνος, έχει υψηλό IQ. Είχαν και στην αρχή ένα power dynamic σε φάση άγα, μη σου φεύγω. Δεν υπάρχει κανένα κουμάντο εδώ, αγάπη μου. Εσύ με χρειάζεσαι πολύ περισσότερο από ό,τι χρειάζομαι εσένα. Μπράβο. Και ήταν ατάκα που έπρεπε να υποθεί. Μια υποδεέστερη ταινία θα είχε την κλασική σκηνή. Και τώρα πώς ξέρω ότι μπορώ να σε εμπιστευτώ. Αυτό. Ναι, όλα αυτά λείπουν από τον Die Hard 3 γιατί γίνονται μέσα από ατάκες και χιούμορ και πράξεις. Πιο γλυκά και στα περνάει στο υποσυνείδητο και όλα σου φαίνονται φυσιολογικά μετά. Ναι. Κλείνει παρένθεση λοιπόν. Η πραγματική αποστολή πρέπει να πάνε από τον τηλεφωνικό θάλαμο που είναι σε έναν κεντρικό σταθμό στη Wall Street σε λιγότερο από 30 λεπτά. Γιατί έχει βόμβα στο τρένο. Ακριβώς. Το challenge είναι ότι με το κυκλοφοριακό χάος της Νέας Υόρκης δεν πρόκειται να πας. Φυσικά. Ο Bruce Willis έχει τους τρόπους του. Του λέει ο Samuel Jackson: ο πιο γρήγορος τρόπος είναι να πας ανατολικά από τον τάδε δρόμο. Α, ναι, γιατί έκανα ταξί παλιά. Γιατί έκανα ταξί. Του λέει: όχι, είναι μέσα όχι. Από το πάρκο. I told you the park drive is always jam. Όχι, αγάπη μου, του λέει. Από το πάρκο είπα. Και φεύγει μέσα στο Central Park. Και του λέει ο Bruce Willis: trust me, I know what I'm doing. Και ο Samuel Jackson λέει: not even God knows what you're doing. Not even God knows what you're doing. Και ξέρεις κάτι, έχει δίκιο. Ναι. Αλλά τελικά he gets the job done, Βαγγέλη, γιατί είναι ο John McClane. Και εδώ πάλι είναι αυτό το πράγμα, ρε φίλε, που γυρίζουν σε location. Οι τύποι γυρίσανε στο Central Park, κανονικότατα. Είναι μέσα στο Central Park, είναι ένα ταξί το οποίο το κάνει πουτάνα όλα. Ω, το ξέσχισε το Central Park. Το ξέρει. Και φτάνουν σε ένα σημείο που πρέπει να χωριστούν. Ο John McClane κατεβαίνει από έναν υπόνομο και πέφτει πάνω στο τρένο. Και ο Samuel Jackson τρέχει για να πάει στον τηλεφωνικό θάλαμο του σταθμού. Να προλάβει την κλίση του Jeremy Irons. Και όντως τη βρίσκει τη βόμβα μέσα στο τρένο. Ναι, μαλάκα. Πόσο αγχωτικό είναι εκεί πέρα που βρίσκει τη βόμβα και είναι σε φάση κάτε στην άξα, παρακαλώ. Και αρχίζουν και ανακατεύονται τα υγρά την ώρα. Και το πουλάκι ωραία βρίσκει σε φάση. Χαμώ το Χριστό.
Δεν μπορώ. Παράλληλα, θα παίξει πολύ αυτή η λέξη σε αυτή το review. Πολλά παράλληλα. Παράλληλα, ο Σάμιουελ Τζάκσον τραμπουκίζει έναν τύπο για να φύγει από το τηλέφωνο. Γιατί περιμένει τηλέφωνο. Και μου το τραμπουκίζει τον τύπο, είναι ένας λευκός μπάτσος. Freeze, motherfucker, sit down, put your hands up. Ένας μαύρος ύψωσε τον τόνο της φωνής του μαλάκα στο μετρό και ήρθε ο μπάτσος. Και η μπάτση είναι μαλάκα. Παίρνει τη βόμβα ο Bruce Willis λοιπόν, γιατί πετάει, ξέρω εγώ, έξω από το παράθυρο, ανατινάζεται. Πολύ ωραία. Εκτροχιασμό τρένου. Ναι, ρε μαλάκα, εκτροχιασμό του τρένου 100% αληθινό. Ζούμερ, αν θες να δεις τρένο να εκτροχιάζεται και όχι να είναι CGI, δες σε αυτή τη σκηνή, είναι πολύ ωραία, είναι πολύ τιμία. Ναι, έτσι γίνεται. Βγαίνω λοιπόν έξω από το τρένο, ήδη ψηλιάζεται ότι κάτι δεν πάει καλά ο Bruce Willis. Λέει, ήθελε να σκάσει βόμβα, αποκλείεται να προλαβαίναμε. Ναι, δεν υπήρχε περίπτωση να το προλαβαίνει. Ήθελε να σκάσει βόμβα. Και τον καλούν κάτι πράκτορες λοιπόν τον Bruce Willis και τον Zeus σε μια λιμουζίνα κλασικά. Έχουμε αυτό το πλάνο. Και πάντα είναι στο πίσω μέρος της λιμουζίνας ένας που δεν μιλάει. Με γυαλιά. Αλλά πάλι ο Bruce Willis. Έχουμε σοβαρή υπόθεση να λύσουμε και ο Bruce Willis. Όχι! Όχι, αγάπη μου! Δεν δουλεύει έτσι ο Bruce Willis. Ο John McClane δεν ρολάρει έτσι. Το ρωτάνε συνέχεια, είχε κάτι ύποπτο έχει συμβεί τις τελευταίες μέρες και τον ξαναρωτάνε και σε φάση εντάξει τώρα που το λες. Όση ώρα του μιλάγα, σκεφτόταν αστεία να του πει πρώτα και μετά θα του έλεγε την αλήθεια. Ναι, το συνέρωτο ήξερε πράγματα. Ναι, μπορούσε να του πει. Μετά του είπε. Και κάποια στιγμή λοιπόν εκεί γίνεται το μεγάλο reveal. The name Gruber mean anything to you, Lieutenant. Ο τύπο που δεν μίλαγε στο πίσω μέρο τη λιμουζίνα βγάζει τα γιαγιέ. Ο μαλάκα, ο τύπο που δεν μιλάει ξεκινάει να μιλάει, άρα θα πει κάτι σημαντικό. Θα μάθουμε αλήθειες. Peter Creek was born Simon Peter Gruber. Τεν, τεν, τεν. Ο κακός μας δεν είναι άλλος από τον αδερφό του Hans Gruber από την πρώτη ταινία. Έχουμε προσωπική βεντέτα πλέον. Να πούμε ότι μέχρι στιγμής έχουμε πει γύρω στα 35-40 λεπτά ταινία. Ναι, ναι, και έχουμε τα πάντα κλειδί. Θα μπορούσε να είναι μια ταινία ολόκληρη. Ναι, και η τελική σκηνή δράση να είναι το φρενήρα στρέξιμο να προλάβουμε τη βόμβα, ξέρω. Ναι, κάμε στο τρένο, κάτι νόκι. Όχι, τώρα είναι η εισαγωγή που μαθαίνουμε ποιο είναι ο κακό μα. Inspector, it's him. Παίρνει τηλέφωνο στη λιμουζίνα μέσα. Και του τρολάρει. Now, who from the FBI is in the van, I wonder. Let's see, almost certainly cross. Come on, Andrew, say hello. Hello. Και εκεί τους λέει το πραγματικό του σχέδιο ο κακός μας ο Σάιμον. Τους λέει ότι έχει βάλει σε όλα τα σχολεία της Νέας Υόρκης, σε 30 σχολεία, δεν θυμάμαι. 3.000. 3.000 λέει. Ναι. Αλήθεια. Ναι, το θυμάμαι. Μα έκανε πάρα πολύ. Και λέει ότι την τοποθεσία της βόμβας, σε ποιο σχολείο είναι τελικά, θα τη μάθουν αν πάει ο Τζον Μακλέιν με τον Σαμαρίτη σε ένα συντριβάνι σε ένα πάρκο. Α, ναι. Και λύσουν ένα γρίφο που τους έχει βάλει πάλι εκεί. Σωστά, ναι. Και μπορεί να τους πει και τον κωδικό, whatever. Whatever. Ναι. Εκεί έχει και μια άλλη από τις αγαπημένες μου ατάκες στην ταινία. Ποια? Είναι πολύ μικρή ατακούλα του Τζέρμι Άρα στο τηλέφωνο. Your silence says I'm understood. Did you say 2400 pounds? Yes, but please don't interrupt again. Yes, but don't interrupt me again! Ναι. Και επίσης εκεί ο κακός τους λέει ότι καλό θα ήταν φίλοι μου αστυνομικοί να μην χρησιμοποιήσετε καθόλου τους ασυρμάτους σας, γιατί μπορεί να τριγκάρουν την βόβα και να σκάσει. Α, ναι, μαλακά. Οπότε έχουν έξτρα εμπόδιο. Ακριβώς. Δεν μπορούν και να μιλήσουν, να συνεννοηθεί η αστυνομία μεταξύ τους. Ναι. Στην ουσία σπέρνει το χάος στη Νέα Υόρκη. Εδώ έχουμε και το πρώτο πλάνο που δείχνει τον Τζέρεμι Άιρονς για πρώτη φορά. Σε μια ταράτσα. Λέει το χάψανε και ξεκίνα την αποστολή. Και λες, οπα. Οπότε το αστυνομικό τμήμα είναι σε πλήρες χάος. Ναι. Η τύπισσα που δουλεύει στο τηλεφωνικό κέντρο έχουμε ατακάρα που λέει όλες οι κλήσεις σήμερα θα περνάνε από το δικό μας κέντρο. Και η τύπισσα λέει. And I'm gonna marry Donald Trump. Και στα καπάκια είναι η αγαπημένη μου ατάκα σε όλη την ταινία. Αυτό που σου έλεγα πριν ότι ενδέχεται να είναι και λίγο κλισέ, αλλά θα το πω τώρα. Βάλε το κλίπ, αλλά δεν χρειάζεται. Αλλά δεν γαμιέται, βάλτο. Κατεβαίνει λοιπόν ο Jeremy Irons κάτω, πάει στη Wall Street, στο Federal Reserve, στο θησαυροφυλάκιο. Είναι μεταμφιεσμένος Αμερικάνος businessman ή κάτι τέτοιο. Ναι, πάει να κάνει κατάθεση. Ναι, και κοιτάει τα συντρίμμια και είναι σε φάση. Only Toledo. Somebody had fun. Somebody had fun. Μπαίνει λοιπόν μέσα στην τράπεζα μαζί με το Τρίτο Ράιχ. Μπράβο, κάτι τύπου σου. Με τους bodyguard του Χίτλερ, θα έλεγε κανείς, μπήκε. Και ο λόγος που ανατείναξε τώρα ο Τζέρεμι Άιρον στο σταθμό του τρένου είναι για να τριγκάρει όλους τους συναγερμούς τους γύρω-γύρω, ρε παιδί μου, ώστε να αναγκαστούν να τους κλείσουν χειροκίνητα. Και του λέει, ας πούμε, εκεί πέρα ο λιμοκοντόρος, το τρυφερό πόδι που κάνει κουμάντο στο Federal Reserve. Heavens to Betsy, if anyone knew. Αν το ήξερε κάποιος, ποιος δεν θα γινόταν και την ίδια ώρα πίσω του. Στο πάει κόσμο, είναι φανταστικό. Και του λέει, μαμά, νομίζω ότι ήρθατε να κάνετε κατάθεση. We go straight to the withdrawal. Oh, I think we'd go straight to the withdrawal. Ένας γκουν
σκοτώνει τον φίλο του Bruce Willis, τον συνάδελφό του. Αυτός με το σήμα το 6991 που ήταν στην αρχή. Ο Ότο, ο οποίος δεν μιλάει English, do you Otto. Speak English! Otto doesn't speak English, do you Otto. Αφού συναγερμός, Βαγγέλη, και κυρίες και κύριοι, εσύ την είδες χθες στην ταινία, κυρίες και κύριοι, αφού ο συναγερμός είναι κλειστός, μπορούν να τρυπήσουν τον τοίχο του θησαυροφυλάκιου με έναν μετροπόνδικα. Εκεί και μετροπόντικα η ταινία μέσα. Εννοείται και έχει μετροπόντικα κάπου. Πάντα όλα. Μπουκάρουν τέλος πάντων στο Federal Reserve. Εδώ είναι που εμφανίζεται και η ξανθιά γκουν του Jeremy Irons. Ναι, το δεξί του χέρι. Ναι, πάντα. Κλασικός γκουν των 90s που δεν μιλάει. Η μισή γενικά δεν μιλάει. Μαράκα δεν μίλησε καθόλου στην ταινία αυτή. Μπαίνει μέσα από την τρύπα του μετροπόντικα και κάνει sneak στον φρουρό. Του κόβει το λαιμό με ένα δρεπάνι. Και πρόσεξε, δεν αρκείται σε αυτό, μαλάκα. Κάνει κάτι τέτοιο. Ναι, είναι, κάνει ζήνα. Είναι Warrior Princess. Τέτοιο. Παράλληλα! Γιατί πολλά πράγματα γίνονται παράλληλα σε αυτήν την ταινία. Έχουμε να απενεργοποιήσουμε μια βόμβα σε ένα συντριβάνι. Εντάξει, έχουμε εκεί το γρίφο με τις δύο κανάτες. Fill one of the jugs with exactly 4 gallons of water and place it on the scale. Ναι, το κλασικό. Κλασικά μετά την ταινία όλοι συζητάμε αυτό το γρίφο και δεν πρέπει να μονοπολεί τη συζήτηση μετά τον Die Hard 3 αυτός ο γρίφος, γι' αυτό και θα τον σκυπάρουμε. Αλλά εκείνη την ώρα ο Ζους και ο Τζον Μακλέιν έχουν και τη μεγαλύτερη σύγκρουση τους αυτήν την ταινία. Γιατί ξέρεις, είναι buddy cop movie. Ναι. Συγκρουόμαστε μέσα στη σύγχυση και στο άγχος τους για να απενεργοποιήσουν τη βόμβα. Λέει, έλα, πες το! Say it! You were gonna call me a nigga, weren't you? Και ο Bruce Willis με το πιο νέο Ιορκέζικο τέτοιο asshole! Ξέρεις τι όμως, ρε φίλε. Μ' αρέσει που η ταινία δεν μένει σε αυτά. Ναι. Μετά από λίγο στην ουσία λύνουν τη βόμβα, λύνουν και είναι... το γρίφο και είναι σε φάση. Αγκαλιές και φιλιά. Εγώ και το ξεπερνάνε. Να πω κάτι. Ένας ρατσιστής. Έτσι γίνεται μη ρατσιστή στην πραγματικότητα. Έτσι ναι, αλλάζει. Ακριβώς. Όχι με ηλίθια post στο Twitter που του λένε πόσο ρατσιστή είναι και α, κακό είναι κάνει αυτό. Όχι. Πρώτα θα αναπτυχθεί το bromance και μετά θα λυθεί ο ρατσισμός. Παίρνουν λοιπόν τη βόμβα από το συντριβάνι, εντάξει, μην τη βρήκε κανένα παιδί εκεί πέρα. Ναι. Και εκείνη την ώρα είναι που. Τι κάνει. Α, σταματάει δύο παιδάκια που κλέβουν. Που είχαν κάνει shoplifting. Ναι, το πιο ιταλικό παιδί στην ιστορία τη Ιταλία. Look around, man. All the cops are interested. Του λέει έτσι. Και εκείνη την ώρα έχει την αναλαμπή ο Τζον Μακλέιν. Oh wait! Πάνε λοιπόν στη Wall Street, εκεί που έσκασε η βόμβα. What the fuck are we doing back down here? Let me ask you something. What is it that Wall Street doesn't have? Έλα, work with me. Τι δεν έχει η Wall Street, τι δεν έχει. Σχολεία. Και τι έχει πάρα πολλά λεφτά. Δηλαδή μου μπαίνει λοιπόν μέσα στο Federal Reserve. Στο οποίο επειδή δεν ξέρω, είναι το Federal Reserve, είναι τράπεζα. Καθώς μπαίνει, κουμπώνει το πουκάμισο το οποίο είναι σκισμένο και με αίματα και. Προφανώς είναι σκισμένο με αίματα. Βλέπουμε Die Hard. Δεν θα πω σαλέτσο εδώ μέσα. Πάει στον Fritz, ο οποίος είναι εκεί πέρα τέτοιο. Έχει ψηλιαστεί τη φάση με τη μία προφανώς. Και ακριβώς τι γίνεται. Και μπαίνει, Βαγγέλη. Στο ασανσέρ που συναντιόμαστε. Τι σκηνάρα. Είναι. God damn it, μαλάκα. Είναι βρώμικη, είναι splatter. Δείχνει τι μπορεί να κάνει ο Τζον Μακλέιν σε ό,τι αφορά το βρωμόξυλο. Και χρησιμοποιεί και το μυαλό του πάρα πολύ. Εδώ, παιδιά, είναι το υπέροχο πεύ. Μπαίνει λοιπόν ο Τζον Μακλέιν στο ασανσέρ και μπαίνουν διάφοροι γκούντζ εκεί και τον περικυκλώνουν. Μπαίνει και ένα ντερέκι, μαλάκα. Φάση Captain America Winter Soldier. Α, γεια σου. Νομίζω ότι ο Bruce Willis θα πετάξει ένα κακό λογοπαίγνιο και μετά θα. Τι κάνει λοιπόν, μπαίνει μέσα ο Ότο, who doesn't speak English, do you Ότο, ο οποίος σκότωσε τον φίλο του Bruce Willis και έχει πάρει το σήμα του, είναι το παίζει και καλά detective. Και ο Bruce Willis βλέπει στην αντανάκλαση του ασανσέρ το 69-91. Ακριβώς. Και για να στο θυμίσει η ταινία, για να σου θυμίσει το callback, είναι σε φάση ο Bruce Willis έπαιξε κανείς το λότο χθες το βράδυ. Ναι. Και σε κάπως, α ναι μαλάκα, ισχύει, ξέρω εγώ αυτό. Hey, what was the lottery number last night? What was the lottery number last night? Πώς το σκοτώ, α ναι. Μαλάκα είναι τέλειο πως σκοτώνει, τι εννοείς. Λοιπόν. Α, να σας δείξω τα τέτοια του λότο, να, τα έχω εδώ. Και πυροβολάει τον πρώτο τυπά μέσα από το πουκάμισο. Πέφτει προς τα πίσω για να το. Σπρώχνει με τον τοίχο τον άλλον και τον κρατάει κόντρα έτσι και έχει το όπλο του στον νότο. Drop your fucking gun, dude, you drop the fuck, I'll fucking kill you. Πω, τι σκηνάρα. Μαλάκα, έχω υδρώσει. Τι σκηνάρα μέσα. Που αφηγούμε αυτά τα 4 δευτερόλεπτα σινεμά. Παράλληλα, ο Σάμιουελ Τζάκσον δίνει τη βόμβα σε κάτι αστυνομικού οι οποίοι ναι, δεν είναι αστυνομικοί όμως, είναι του Hans Gruber, ρε παιδί μου. του Σάιμον Πίτερ Γκρούμπερ. Της οικογένειας Γκρούμπερ. Ναι, μπράβο, του Γκρούμπερ Έιγου. Αφού λοιπόν ο Μπρους Ουίλις έχει λουστεί τελετουργικά με το αίμα των εχθρών του. Ακριβώς. Επιτέλους μπορεί να ξεκινήσει πλέον η ταινία μας. Και εδώ είναι και άλλο ένα payoff τη ταινία που μας έταρε πιο πριν, αυτό με τα φορτηγά. Next 14 dump trucks. Stolen from a yard in Staten Island. Αυτά τα φορτηγά λοιπόν κατεβαίνουν στο τούνελ του Μετροπόντικα και κλέβουν όλο το χρυσάφι του κόσμου, ορσαμψίτ.
Πριν τη μάτσα αυτό γίνεται. Ναι. Οπότε το σχέδιο του κακού έχει αποκαλυφθεί στον Bruce Willis προς το παρόν, γιατί οι υπόλοιποι δεν το ξέρουν, γιατί ψάχνουν όλα τα σχολεία για βόμβες. Ο Samuel Jackson βουτάει και μια μπάρα χρυσού έτσι για το καλό. Ναι, υπάρχει. Κλέβουν ένα Hugo, ναι, για να πάνε να βρουν, ρε παιδί μου, τα φορτηγά. Εδώ είναι επίσης μια πολύ ωραία τάκα του Samuel Jackson. Προσπαθούν να προλάβουν τα φορτηγά, αλλά το Hugo δεν τρέχει αρκετά γρήγορα. Παίρνουν τη Mercedes του τύπου, ρε μαλάκα. Ναι, 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 κυριολεκτικά κάνουν Grand Theft Auto σε ένα γιάπι εκεί πέρα, Wall Street Guy, του κλέβουν τη Mercedes και εκεί που φεύγουν. Επειδή παρέλα ψάχνουν να λύσουν ένα γρίφο που είναι ποιος είναι ο 21ος πρόεδρος της Αμερικής, καθώς το έχουν κλέψει τη Mercedes και πάνε να φύγουν, λέει Samuel Jackson, μισό. Hey, who's the 21st president? Don't fuck yourself! Και φαντάζομαι το Samuel Jackson να σε φάση, εντάξει ρε φίλε, μια ερώτηση έκανα. Ο Jeremy Irons και η συμμορία του λοιπόν είναι στα φορτηγά με το χρυσάφι και προσπαθούν να πάνε σε μια γέφυρα για να τα περάσουν απέναντι για να φύγουν. Σωστό. Α, εκείνη που παίρνει και παυσίπονα γιατί έχει συνέχεια ημικρανίες. Ναι, ναι, ναι. Το σετάρει πάρα πολύ αυτό. Είναι συνέχεια με ένα κουτάκι χάπια και τέτοιο. Το νους αργότερα σε τα payoff, τα ξέρεις. Και εκεί είναι που ο Jeremy Irons παίρνει τηλέφωνο σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Ναι, 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 ναι. Και λέει ότι υπάρχει μια βόμβα σε ένα σχολείο και γίνεται τη πουτάνα, βαλάκα. Κυνηγάει λοιπόν μέσα σε μια σύραγγα ο Bruce Willis με το φορτηγό του, τα φορτηγά των άλλων, επιτάσσει ένα φορτηγό των αντιπάλων, Βαγγέλη. Ακριβώς αυτό κάνει. Πλησιάζει ο Bruce Willis με το όπλο το φορτηγό του Γκρουμπερέικου. Hey fellas, Mickey O'Brien, Aqueduct Security. Hey listen, we had a report of a guy coming through here with 8 reindeer. Και πριν τελειώσει, καλά, καλά τους έχει γεμίσει και μολύβι ταυτόχρονα. Και την ώρα που είναι νεκρή κάτω, αυτή είναι η λεπτομέρεια που μου αρέσει. Συνεχίζει το joke. Το τελειώνει. Είσαι πως, ναι, ναι, είναι ένας γέρος. Εκπλήσωμε που δεν τον είδατε. Το delivery του θα το κάνει. Είναι αυτό που είπε στην αρχή, φιλέ. Commitment. Είναι commitment στην ατάκα. Παίρνει το φορτηγό λοιπόν των κακών, κυνηγάει τον Jeremy Irons, τον παίρνει και ένα τηλεφωνάκι στον ασύρματο γιατί. Μπράβο. Die hard είναι αλίμονα. Καιρό είχε να του πει δύο μαλακίες. Ισχύει και του λέει. Yeah, I got a deal for you. Crawl off from under that rock you're hiding under and I'll drive his truck up your ass. Και ο Jeremy Irons είναι. How colorful. How colorful. Ναι, how colorful. Το δεξί χέρι του Σάιμον έχει ξενερώσει και είναι σε φάση Σάιμον, kill him! Να τελειώνουμε! Ναι, don't do this! Και λέει, okay, so be it. Λοιπόν, θα το πνίξουμε. Θα ανατινάξουμε το φράγμα. Και λες εκεί, κάτσε ρε μαλάκα, πού θα βρεις βόμβα να ανατινάξει το φράγμα. Η βόμβα που είχαν πάρει δύο αστυνομικοί από το Samuel Jackson, οι οποίοι ξαναβρήκανε το. Μαλάκα, αυτή η βόμβα ξεκίνησε από ένα συντριβάνι. Πήγαν να φύγουν οι μαλάκες, λέει ο Samuel Jackson, κάτσε να το πάρουμε, μην το δει κανένα παιδί. Την πάει σε μπάτσους, οι οποίοι δεν είναι μπάτσοι και την παίρνουν μαζί τους για να μην τη βρει ούτε εκεί κανένα παιδί. Η βόμβα είχε καλύτερο character arc από τη Ray Skywalker. Hot take. Και μια και αναφέραμε τη Ray Skywalker και όλους τους ήρωες του σήμερα που ξέρεις τα έχουν όλα ξεκλειδωμένα και έχουν τρελά ναι, abilities. Ναι, έχουν βάλει τσιτάκια. Αν έχετε συγχαθεί αυτούς τους χαρακτήρες, μαντέψτε τι είναι ο John McClane. Το ακριβώς αντίθετο. Ανατινάζεται λοιπόν η βόμβα, πλημμυρίζει το τούνελ, κακό green screen εκεί πέρα. Εντάξει, κακό green screen του 1995. Αυτό, it's fine, είναι serviceable. Ναι, ναι, ναι. Ξεπηδάει από ένα πίδακα κάποια στιγμή. Α, ναι, μπράβο. Ναι, ναι, ναι. Τον παίρνει σε ένα φρεάτιο. Ναι, ναι, ναι. Σαν το Old Faithful πετάγεται. Και σκάει σε ένα λάκκο με λάσπη. Λέω, Bruce Willis, δεν πιστεύω να σε ακολουθήσανε. Κανένας. Μπαίνουν λοιπόν στη μερτσέτα και τρέχουν να πάρουν τα φορτηγά του, κυνηγάνε πιο πίσω goons με πολυβόλα. Το car chase, παιδιά, αυτό το είχαμε πει στο βράχο στην αρχή ότι αυτές οι ταινίες δεν έχουν πάντα καλά action scenes. Αυτό είναι ένα αριστουργηματικό action scene. Go around, go around. Αυτό το car chase είναι βρώμικο, είναι ρεαλιστικό. Δεν κρατάει πάρα πολύ ώρα να το βαρεθείς. Ναι, είναι τόσο όσο είσαι μέσα στο αμάξι, ωραίες γονείς, αριστοτεχνικό. Είναι πολύ καλό. Σκοτώνει προφανώς τους πάντες ο Bruce Willis με πολύ ωραίο και μαγκιόρικο τρόπο. Δεν σας λέμε κάτι καινούριο. Και βρίσκει πάνω σε έναν από τους δύο νεκρούς goons το επόμενο στοιχείο τέλος πάντων που τον οδηγεί σε ένα καράβι που έχουν φορτώσει τα φορτηγά, ναι, τα container τους. Και πρέπει να ανεβούν σε αυτό το καράβι. Το οποίο όμως έχει σαλπάρει και περνάει κάτω από μια γέφυρα. Δεν ήταν πολύ καλή ιδέα η αλήθεια είναι, αλλά ήταν απελπισμένη εκείνη την ώρα. Desperate times, desperate measures. Αλλά ποιος θα μας το έλεγε ότι είναι πεπερασμένο το μήκος. Ναι, και το καράβι ζυγίζει πιο πολύ από το αυτοκίνητο, θα έλεγε κάποιος. Well, what do you know? Και έχει πιο ισχυρές μηχανές.
αυτό, παιδιά, μείνετε στο σχολείο να μάθετε φυσική. Ναι, ναι. Ένας φρουρός κόβεται στα δύο. Έτσι, μαλάκα. Και σε περίπτωση που δεν το είδες όταν πέφτουνε κάτω στο καράβι, ναι, παιδί μου, είναι σε φάση. Ω, είναι νεκρός. Ναι, είναι νεκρός. Οκ, πιά τα πόδια, εγώ πιάνω τα χέρια. Είναι δίπλα, δίπλα. Καταλαβαίνω να κοιμούνται παράλληλα. Get it. Παράλληλα, έχουν βρει τη βόμβα. Τη βρήκαν στο σχολείο, το οποίο είναι το Chester A. Arthur Λύκειο. Γιατί ήταν ο Chester, ο 21ος πρόεδρος, παιδί μου, κλπ. Και έχει εκενωθεί το σχολείο, όλα κομπλέ. Απενεργοποιεί τη βόμβα ο τύπος. Είναι η σκηνή με την αγαπημένη μου ατάκα εκεί. Ακριβώς. Πέρα. We still have kids in the building. I'm staying. Και όταν τελικά η βόμβα σκάει και καλά, δεν σκάει. Πιτσιλάει το φίλο μας τον Τσάρλι με σιρόπι για τηγανίτες, κάτι τέτοιο, ναι. Οπότε δεν υπήρχε βόμβα, ήταν όλο μπλόφα. Η αληθινή βόμβα είναι στις καρδιές μας. Είναι στα βλέμματα δύο εραστών. Το ξέρω ότι αυτό θα μείνει στο επεισόδιο. Οκ, cool. Η αληθινή βόμβα, λοιπόν, παιδιά, είναι μέσα στο καράβι στο οποίο μόλις ανέβηκε ο Bruce Willis, because of fucking of course it is. Γιατί ο πού θα ήταν, έχει τη χειρότερη μέρα της ζωής του, πραγματικά. Αν ο Bruce Willis πήγαινε στη Σελήνη εκείνη τη μέρα, εκεί θα ήταν η βόμβα. Ακριβώς. Τους πιάνει εχμάλωτος ο ναι. Jeremy Irons, του λέει: ναι, όχι, ρε φίλε, στρατιώτης είμαι, δεν είμαι κανένα τέρας. Δεν θα ανατείναζα παιδιά. Σχολείο κλπ. Λες και στο εμπορικό κέντρο στην αρχή δεν είχε παιδιά. It's fine. Και τους δένει λοιπόν πάνω στη βόμβα, λες και είναι κακός από τον Batman των 60's. Ναι. Και σηκώνεται και φεύγει, ρε παιδί μου. Αλλά επειδή έχουμε να βγούμε από κάτι χειροπέδες. Αν μπορούμε να ασχοληθούμε και λίγο με αυτό. Ο Bruce Willis ξεκλειδώνει τις χειροπέδες, θεωρώ, όπως και ανοίγει κάθε μέρα το σπίτι του. Βγάζει με το φτώ, το σιδεράκι από τον ώμο, το φτύνει στο χέρι του Σάμιουελ του Τζάκσον και ο Σάμιουελ Τζάκσον κρυ παραβιάζει την κλειδαριά. Αλλά Μιχάλη δυστυχώς ανοίγει μόνο τις χειροπέδες του Bruce Willis. Και του πέφτει μετά το σειρματάκι. Οπότε τότε, ναι, δεν μπορεί να φύγει ο Σάμιουελ Τζάκσον. Και του φωνάζει τον Bruce Willis, look at me, just go. Πρόσκα. Αλλά Bruce Willis τελευταία στιγμή τον ελευθερώνει με μαγκαϊβεριά, θα λέγει κάποιος. Ναι. Είναι ορισμός μαγκαϊβεριάς. Σπάει τη βόμβα στα δύο σημεία, ξέρω εγώ, που είναι τα υγρά. Παίρνει λίγο από το ένα υγρό, παίρνει λίγο από το άλλο για να ανακατευθούν και το οποίο θυμάσαι ότι το έχει κάνει establish στην αρχή. Ο Τσάρλι. Το έχει δείξει στην αρχή πώς δουλεύει. Λέει: παίρνει λίγο από αυτό, λίγο από αυτό και κάνει ένα πάφι εκεί και σκάει. Αυτό το πράγμα που περιγράφουμε συνέχεια στη συγκεκριμένη ταινία είναι το setup και payoff. Παρεπιπτόντως, το έχει πάρα πολύ ο James Cameron στις ταινίες του. Και υπάρχει τρόπος να το κάνεις λάθος, αλλά υπάρχει και τρόπος να το κάνεις σωστά. Ο λάθος τρόπος είναι το κλασικό, ξέρεις, που το κάνει υπερβολικά φανερά. Αυτό, για κάτσε αυτό. Να γράψω σε αυτό το manual αυτό το όνομα κλπ. Και να το βάλω στην τσέπη μου. Κοίτα, το βάζω στην τσέπη μου. Κοντινό εδώ. Ρε, το έβαλε στην τσέπη σου, ναι. Στο Die Hard το 3 είναι τόσο όσο τα setup. Τα πετάει στο φόντο, αν το πιάσει, το πιάσε. Είναι το setup το οποίο σε ανταμείβει τη δεύτερη φορά που θα δεις την ταινία. Ναι. Και θα πεις. Κοίτα ρε μαλάκα, είναι αυτό. Που είχαμε μείνει. Α, ναι, ανατινάζει χειροπέδες. Φεύγουν, πηδάνε από το καράβι τελευταία στιγμή, ανατινάζεται η βόμβα. Ο Jeremy Irons έχει πει στον κόσμο ότι όλο το χρυσάφι είναι μέσα στο καράβι και το ανατινάζω για να χαθεί στο βυθό του ωκεανού και μαλακίες τέτοιες, παιδί μου. Μπράβο. Just wasting your time, there's no gold out there. Ο Bruce Willis προφανώς το έχει καταλάβει ότι παιδιά έχει εξαφανιστεί με το αληθινό χρυσάφι. Κανείς δεν ανατινάζει χρυσάφι. Δεν υπάρχει περίπτωση, ρε παιδί μου. Τελειώνει, λες, η ταινία. Πάρε ένα κέρμα, πάρε τηλέφωνο τη γυναίκα σου. Είναι στο τηλεφωνικό θάλαμο ο Bruce Willis. Βγάζει να κάνει ένα τσιγάρο. Αλλά ακόμα και το μακέτο είναι γεμάτο νερό και πλατό στήρι. It's just a bad day, man. Αλλά εδώ έχουμε το δεύτερο τέλος πάλι. Ναι. Πολλές ταινίες αυτής της εποχής είναι cursed. Δεν από ένα δεύτερο τέλος. Δεν με πειράζει που έχει 10 λεπτά παραπάνω η ταινία, γιατί δεν είναι πολύ. Story wise, για μένα το κρεσέντο της ταινίας έχει ήδη γίνει. Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Όπως και να έχει, τον ανακαλύπτει από τις ασπιρίνες. Ναι, του είχε δώσει κάτι ασπιρίνες ο Γκρούμπερ. Κάνε οι ασπιρίνες. Must be your lucky day. Και βλέπει ότι είναι στα σύνορα Αμερικής Καναδά. Πάνε λοιπόν εκεί πέρα, όπου η Wehrmacht έχει ήδη ξεκινήσει το παρτάκι. Εκεί έχει από τις αγαπημένες μου πάλι ατάκες. Θυμάσαι που λέει ο τέτοιος ο Jeremy Irons. Now we have to decide. We have to decide which country we want to buy. Which country we want to buy.
Όλοι τη θυμούνται. Μαλάκα τη θυμάσαι, όλοι τη θυμούνται αυτήν την ατάκα, ρε. Ναι, ρε. Α, πάει να ρίξει ένα κρύο με την ξανθιά εκείνη την ώρα. Ναι, αλλά ο Τζον Μακλέιν έχει άλλα σχέδια. Σκάει με ελικόπτερα και. Κρασάρι το σεξ. Υπηκό, κρασάρι το σεξ. Yeah, κατσαρίδες, τρέξτε. Παίρνει την εκδίκησή του. Ο Τζέρεμι Άιρονς έξω φρενών, δίκαια. Ναι, εντάξει, εδώ είναι, δεν τον κατηγορούν. Δεν πεθαίνει, ρε μαλάκα, που στον Τζον Μακλέιν. Δεν πεθαίνει, ρε μαλάκα. Τον αψόφαντο ξεσκεπάζει το MG42 που είχε από το Β' Παγκόσμιο. Μπαίνει σε ένα ελικόπτερο και λέει: τον γαμάμε. Ο Bruce Willis, απ' την άλλη, είναι οπλισμένος με ένα εφεδρικό πιστολάκι που πήρε από τον ντουλαπάκι του ελικόπτερου με δύο σφαίρες. Ναι. Το πιστόλι που είχε ο μαύρος στο φωνικό όπλο με την τόση στην κάνει. Απλά μαγκαϊβεριά κάποια κάνει. Μαγκαϊβεριά τέτοιου τύπου, ρε παιδί μου, βλέπει ένα σύρμα το οποίο το πυροβολάει και πέφτει στην έλικα. Motherfucker. Αφού τον σκοτώσει, λέει Yippee-ki-yay, motherfucker, πριν τον σκοτώσει, λέει. Say hello to your brother. Ναι. Fuck yeah. Και πεθαίνει ο Κρούπερ. Ο Τζον Μακλέιν πάει να ξαναπάρει τη γυναίκα του τηλέφωνο. Η ταινία μας τελειώνει, μαλάκα. Και θέλω να κοιμηθώ. Και είσαι κομμάτια, Μιχάλη, από αυτή την ταινία μετά. Είσαι σκουπίδι. Παίρνεις άδεια την επόμενη μέρα, δεν πας δουλειά. Ναι. Έχω να πω κάτι, ρε φίλε, για το μοντάζ αυτής της ταινίας. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Το Die Hard 3 έχει τόσο καλό μοντάζ γιατί συμβαίνουν μπορεί και εκατομμύρια πράγματα σε αυτή την ταινία και παρόλα αυτά δεν το χάνεις. Δεν το χάνεις καθόλου. Είναι οριακά απλή η ταινία μας. Ναι. Και τα jump cut είναι φοβερά. Είναι τέλεια. Πριν συνεχίσουμε, θέλω να κάνω το hot take μου με Kay. Ήθελα να το πω κυριολεκτικά το δευτερόλεπτο που τελειώνει το review. Λοιπόν, hot take. Το hot take μου για τη σημερινή ταινία είναι το εξής. Το Die Hard το 3 είναι για πλάκα καλύτερο από το Die Hard το 1. Fight me. Είναι πολύ, πολύ, πολύ πιο πλήρης ταινία. Ίσως το Die Hard το 1 έχει καλύτερο κακό. Και ο Hans Gruber προφανώς. Και όλοι οι goons του Hans Gruber έχουν προσωπικότητες. Αλλά εκτός από τον κακό, όλα τα υπόλοιπα. Ταινία. Μαλάκα, τι λες το. Η δράση είναι καλύτερη, οι ατάκες είναι καλύτερες, το χιούμορ είναι καλύτερο. Ο ρυθμός είναι καλύτερος. Και το ρυθμός δεν υπάρχει. Ο ρυθμός δεν υπάρχει, μαλάκα. Αυτό ήταν το hot take μου, χωρίς να χρονοτριβούμε, γιατί είμαι σίγουρος ότι αυτό το επεισόδιο έχει κρατήσει ήδη αρκετά λόγω των γεγονότων. Πάμε. Βαγγέλη, βλέπεις τι κάνω αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ώρα για recasting. Όπως κάθε φορά σε κάθε recasting θα βρίσκουμε άλλους ηθοποιούς για να πρωταγωνιστούν στην ταινία μας, σύγχρονους, παλιούς, καινούριους, κουλουπού κουλουπού. Πέντρα, αυτή τη φορά μας έβαλες και το πρώτο twist, από την μπλούζα σου και μόνο μπορώ να καταλάβω. That was awkward. Οπότε σήμερα θα κάνουμε recast με χαρακτήρες, ηθοποιούς μάλλον από το Marvel Cinematic Universe και οτιδήποτε άλλο Marvel υπάρχει στο κινηματογράφο. Θα κάνουμε τους δύο πρωταγωνιστές και τον κακό μας, έτσι. John McClane, Zeus Carver και Simon Gruber. Okay. Λοιπόν, ο Τζον Μακλέιν, φίλε μου, είναι δύσκολος. Θα βρεις κόσμο που να έχει το humor side του Bruce Willis, προφανώς. Ναι, αλλά δεν θες μόνο αυτό. Δεν θες μόνο αυτό. Πολλοί πιστεύω θα πηγαίνανε με τον Robert Downey Jr. Αμάτσους. Chris Hemsworth. Τον έχω δει σε κωμικούς ρόλους. Έχω δει πως εναλλάσσει αυτά τα δύο. Είχε κάποιες στιγμές στο Extraction που μα το Θεό μου θύμισε τον Τζον Μακλέιν. Θα σου πω ποιο είναι το πρόβλημα. Για Τζον Μακλέιν, επειδή είναι ο ήρωας της διπλανής πόρτας, είναι πολύ ντούκι. Είναι σμιλευμένος. Είναι σμιλευμένος. Έχεις. Α! Αυτό είναι το πρόβλημα. Εμφανισιακά μόνο. Ωραία. Ο Chris Hemsworth με fat suit. Ναι. Λοιπόν, εγώ έβαλα Chris Pratt. Είναι χοντρούλης, έχει χιούμορ και έχουμε δει στο Marvel Cinematic Universe πως όταν θυμώσει, δέρνει. Θυμήσου στο Endgame τι έκανε στο Spider-Man, Iron Man και. Ναι, και Thanos. Και Thanos. Ναι, ρε μαλάκα, γιατί δεν έκανα Chris Pratt. Δεν ξέρω. Περίμενα να έχουμε το ίδιο, να σου πω την αλήθεια. Επίσης φοράει συχνά λευκό μπλουζάκι. Ωραία, λοιπόν. Zeus Carver. Και ναι, λέγεται Carver στο επίθετο, ναι. Το λένε κάποια στιγμή. Για το Zeus δεν βρήκα κάποιον. Γιατί δεν βρήκα κάποιον που να μπορεί να είναι και τόσο witty και sidekick ταυτόχρονα. Ναι, εντάξει. Το εύκολο φαντάζομαι θα ήταν απλά να πάρει το Samuel Jackson. Και να τον ξαναβάλω εκεί, αλλά για είπα. Για την Nick Fury, ναι. Ναι, αλλά είπα όχι. Ναι, και εγώ ρε φίλε, από όλους τους. Πώς να το πω. Έπρεπε να βρούμε ηθοποιό που είναι. Ναι. Μαύρος. Από όλους λοιπόν του Marvel Cinematic Universe, εντάξει. Δεν μπορώ Black Panther too soon. Ναι, οκ. Okay. War Machine δεν βάζω γιατί είναι φύρα. Φύρα, μαλάκα. Εδώ, σε αυτό τον καναπέ τα λέγαμε πάλι. Άρα τι, Falcon. Falcon, φίλε, Άντωνι Μάκη. Ο Άντωνι Μάκη δεν μου άρεσε καν σαν Falcon και να τον βάλω σαν Zeus. Αυτόν έχουμε, αυτό θα φέρουμε. Ρε, μαλάκα, δυνα... Ωραία, ξέρω, αν έχουμε ένα πιστόλι στον κράτο, θα σου βάλουμε αυτόν. Για τον Simon Gruber έχω πολύ ωραία επιλογή, Βαγγέλη, και σε πατάω.
Ωραία. Σάιμον Γκρούμπερ. Πες μου. Σάιμον Γκρούμπερ, πολλοί θα πήγαιναν να βάλουν τον Κάμπερμπατς. Κούμπερμπατς. Κίμπερμπατς, πώς λέγεται. Κάμπερμπατς. Βάντερσνατς. Φάγκοβιτς. Μπράντοβιτς. Αυτόν. Τον Dr. Strange. Και μαλάκα, έχεις πάρα πολύ δίκιο. Ναι, αλλά όλοι αυτά ήταν λάθος, Μιχάλη. Ούτε εγώ έχω βάλει αυτό. Ξέρεις γιατί? Γιατί θέλουμε κάποιον που να είναι gentleman. Γιατί ο κακός μας ο Σάιμον είναι gentleman. Είναι Ευρωπαίος. Μπράβο. Αλλά θέλουμε να κάνει και βρωμοδουλειές. Δηλαδή ο τύπος είναι λίγο μιλευμένος. Έχει ρίξει ξυλό. Σκοτώνει άνετα. Ναι, ναι, ναι. Είναι... Οπότε δεν μπορούσα να βάλω τον Gigi Μπράχ. Και έβαλα εδώ τον Robert Downey Jr. Νομίζω νίκησε, μαλάκα Μαρμαρά. Οχ, τι έβαλε. Εγώ έβαλα. Πήγα με το γερμανικό της υπόθεσης, πήγα προς τα εκεί μεριά και έβαλα τον. Μισό. Daniel Brühl. Είναι ο κακός στο Winter Soldier, ο Ζήμο. Α! Φορτηγό καμιόνι. 64. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημά του? Δεν είναι πολύ λόρδος. Ναι. Και έχει baby face. Ακόμα και με μουσια, ρε μαλάκα, έχει baby face. Ναι, ρε φίλε, αλλά έχει πολύ σαϊκόφατσα. Αυτό δεν είναι αρκετά παιχνιδιάρης κι αυτός. Ναι, ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι οι κακοί στο Die Hard είναι λίγο παιχνιδιάριδες, είναι λίγο σαν αντίπαλοι του Bruce Willis και στην πλάκα και στο humor. Ναι, ναι, ναι. Οπότε ο Robert Downey Jr. Όπου μαλάκα, ναι, 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 ναι. Πόσα μπρόσκα, ρε φίλε, βάζεις στο Die Hard? Λοιπόν. Το σκέφτηκες καθόλου? Ναι, 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 ναι. Το σκεφτόμουν όλη γαμμένη μέρα. Θα βάλω 6 μπρόσκα. Πιο κάτω από μονομάχο για σένα, σαν μπρόσκαρ movie. Ναι, γιατί ναι, είναι πολύ ωραίο action movie, δεν είναι τόσο μπρόσκαρ όσο είναι τα άλλα. Δηλαδή, ο John McClane και ο Zeus, μετά από αυτό δεν θα ξαναμιλήσουν στη ζωή τους. Γι' αυτό και μόνο του βάζω ένα 6. Εσύ πώς του βάζεις? Εγώ του βάζω 9. 9! 9 μπρόσκαρ. Είναι μεταβίας πιο κάτω από το βράχο, είναι καθαρή προτίμηση. Okay. Για να δεις το μονομάχο πρέπει να μαζέψει λίγο κουράγιο. Αυτό που για μένα δίνει τα 9 μπρόσκαρ και το βάζει λίγο πιο ψηλά το μονομάχο είναι απλά το pure watchability αυτής της ταινίας. Αυτό που είπαμε πριν. Εντάξει, ναι, είναι. Έχεις 2 ώρες να σκοτώσεις. Ένας από τους καλύτερους τρόπους να το κάνεις είναι απλά να δεις αυτή την ταινία για 83η φορά. Σύμφωνα. Είναι καλό action movie. Δεν. Ναι, δεν θες μετά να σε. Χουρ και να κουντουλάσεις. Αυτό δεν μου το έβγαλε. Δεν μου το έβγαλε. Οκ. Απλά το πόσο καθαρά entertains me, ρε φίλε. Ναι, ναι, γιατί λατρεύω. Αυτό είναι. 9 μπρόσκαρ, συγγνώμη. Bias. Bias. Αυτό. Okay, αυτό. Το δεχόμαστε. Και κάπου εδώ, παιδιά. Έρχεται σε λήξη το επεισόδιο μας. Περιμένουμε σχόλια από εσάς. Προφανώς ναι. Προτάσεις για μελλοντικά μπρόσκαρ. Και φυσικά την άποψή σας για τη σημερινή ταινία. Ποιο είναι το δικό σας fuck yeah moment? Ποια είναι η δική σας αγαπημένη ατάκα? Τι recasting θα κάνατε εσείς? Και βαθμολογήστε και εσείς πόσα μπρόσκαρ. Ναι, εννοείται πόσα μπρόσκαρ. Up vote, down vote στα σχόλια. Θέλω να γίνει τζέτζελο ναι, από κάτω. Ναι, 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 ναι. Θέλω να διαφωνήσω με κόσμο για ταινίες στα σχόλια σε αυτή την εκπομπή. Δύσκολο. Λατρεύω. Και κάπου εδώ τελειώνει το επεισόδιο μας. Ήμουν ο Μάκιος. Ήμουν ο Βαγγέλης. Ciao! Bye!